Η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο τη Ισραηλινή ιατρική ελίτ, με τι αρχέ του νησιού να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα για να καλύψουν την ασφάλεια 400 διακεκριμένων επιστημόνων από το Ισραήλ, που θα λάβουν μέρο στο πρώτο Ελληνο-Ισραηλινό Συνέδριο Καστεντερολογία, που θα φιλοξενηθεί στην Κρήτη από τι 30 Απριλίου έω και τι 2 Μαου. Μέσω αυτή τη συνάντηση θα προκρίναμε και γι' αυτό το αποφασίσαμε να το κάνουμε την εξωστρέφεια της επιστημονικής κοινότητας της χώρας μας και νομίζω ότι αυτή η συνάντηση θα προάγει και την επιστημονικότητα των δύο χωρών, αλλά περισσότερο προαγάγει την εξωστρέφεια της ελληνικής ιατρικής και της ελληνικής επιστήμης. Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου και θα συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς 100 κορυφαίοι επιστήμονες από το συγκεκριμένο τομέα της ιατρικής. Συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Γασιντερολογική Εταιρεία και την Ισραηλινή Γασιντερολογική Εταιρεία, στην οποία είχα την τιμή να ήμουν πρόεδρος. Πέρυσι, το Μάιο, στο Σικάγο, μας έγινε, έγινε σε μένα μία πρόταση από τον πρόεδρο τη Ισραηλινή Γαστρολογική Εταιρεία να γίνει συνδιοργάνωση ενό ε, μια συνάντηση να γινει συνδιοργανωση ενός μια συναντηση μεταξυ των δύο εταιριών. Είπαμε ναι, προκρίναμε την Κρήτη για πολλαπλού λόγου γίνεται αντιληπτό. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και βραβευμένη με τον Νόμπελ Χημία το 2009, Άντα Γιώνατ, επιβεβαιώντα το υψηλό επιστημονικό επίπεδο ομιλητών και συμμετοχών στο συνέδριο. Θα συμμετέχουν εξέχουσε προσωπικότητε τη Ισραηλινή Γαστιντερολογία, ε, βασικοί επιστήμονε, ο Αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν, δηλαδή όλοι, όλοι το πούμε η ελίτ Τη Ισραηλινή ιατρική. Η επιμονή στην Κρήτη έγκυται στο γεγονό ότι οι αρχέ του νησίου, με αφορμή τα κύματα Ισραηλινών τουριστών, έχουν ανταποκριθεί πλήρω στα υψηλά στάνταρτ ασφαλεία που θέτουν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί για να επισκεφθούν για οποιοδήποτε λόγο άλλε χώρε. Υπάρχει μια αύξηση από το Ισραήλ. Τα συνέδρια είναι καλό, ένα καλό είδο τουρισμού, το οποίο καλό είναι να το διεκδικήσουμε. Γίνανε κάποια συνέδρια, γίνονται και κάποια άλλα και πιο μεγάλα και αργότερα είναι να γίνει και κάτι του χρόνου αρκετά μεγάλο. Νομίζω όλα αυτά προσφέρουν και στην εθνική οικονομία και στην τοπική οικονομία.